Σε ολομέτωπη σύγκρουση οδηγούνται λότζια με επιχειρηματίες στον χώρο της διασκέδασης, με αιχμή τα όρια μουσικής σε κλαμπ και μπαρ, καθώς σύμφωνα με τη νέα κανονιστική πράξη, προτείνεται τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους να παίζουν μουσική και σε επιτρεπτά όρια, ως τη μία τα ξημερώματα τη θερινή περίοδο και ως τις 12 τα μεσάνυχτα τη χειμερινή περίοδο, σε μια προσπάθεια να μπει μια τάξη στην ηχορύπανση. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στον κλάδο, τονίζοντας την ανάγκη τροποποίησης κανονιστικής πράξης, καθώς η πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εστίασης και Διασκέδασης είναι τα καταστήματα να παίζουν μουσική έως τη μία τη χειμερινή περίοδο και έως τις 3 αξιμερώματα τους καλοκαιρινούς μήνες. Να βρεθεί η χρυσή τομή, τονίζουν δημότες και ιδιαίτερα οι νέοι. Το βράδυ βγαίνουν ανθρώποι για τη μουσική, όχι για να συνεισχύει. Ποιον ενοχλεί η μουσική τώρα? Σε καμία ταβέρνα, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά στα μπαρ σίγουρα θα αντιδράσουν. Εγώ καταλαβαίνω και τις δύο μεριές. Έχουν και οι δύο μεριές δίκιο και οι καταστηματάρχες πρέπει να δουλέψουν, αλλά εντάξει, και ο υπόλοιπος κόσμος θέλει να κοιμηθεί. Καλά θα είναι να κλείνουν τώρα το καλοκαίρι κατά τις μία, αλλά το Σαββατοκύριακο μέχρι τις 4 είναι πολύ. Το θα είναι για ένα μπαρ πρώτα που θα να πάρει τη γνώμη των γύρω-γύρω αν τους ενοχλεί. Και αν πάρει τη συνένεσή τους, θα το έχει ανοιχτό μέχρι το πρωί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να υπάρχει ένα μέτρο. Τώρα, το 12 θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα. Ναι, γιατί όχι, μπορώ να κάτσω και χωρίς μουσική, με χαμηλή μουσική. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στο διαπασόν. Μπορώ να κάτσω κάπου ήσυχα, εκτός κι αν είναι night club όπου θα είναι κλειστό και θα έχει ηχομόνωση. Όπως τονίζει η Μαρία Ντονακάκη, η πόλη κινδυνεύει να ρημώσει, ενώ οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα και λουκέτο, καθώς όπως επισημαίνει, η κανονιστική πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε κλαμπ και μπαρ, σε αντίθεση με τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, με το καυτό αυτό ζήτημα να απασχολεί προσεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε εμείς μπορούμε να λέμε στους πελάτες στις 12 η ώρα, στις 11 ότι πρέπει να σηκωθείτε γιατί κλείνουμε τη μουσική. Όταν κλείνει η μουσική, κλείνει και το μαγαζί. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι εξαρτούνται από τον τουρισμό, δηλαδή άλλοι είναι η πρωινή δουλειά, άλλοι είναι το βράδυ. Και όλοι πρέπει να εξυπηρετηθούν. Τώρα ας βρουν μια μέση λύση. Τα παιδιά μου όμως καταλαβαίνω ότι δυσανασχετούν. Είναι δυσαρεστημένα. Είναι που είναι η κατάσταση λίγο περίεργη. Θα πιστεύω ότι θα είναι χειρότερο. Αν δηλαδή κλείνουν 12 η ώρα, ναι. Δεν θα είναι καλό. Προφανώς και δεν θα κατέβεις. Εξελίξεις δρομολογούνται και στο ζήτημα της λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης που οργανώνουν γάμους και βαπτίσεις, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν στο κλείσιμο των κέντρων διασκέδασης στις 4 αξιμερώματα με στόχο την προστασία του εργατικού δυναμικού και τη διασφάλιση της νόμιμης και εντός του ουραρίου εργασίας, με το ζήτημα να απασχολεί προσεχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο.